Γεια σας, The Upgrade. Σήμερα ένα νέο επεισόδιο έκτακτο. Μιας και πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση η Sony για το νέο χειριστήριο του PlayStation 5. Όπως είπε, θα λέγεται DualSense. Θα έχει, λέει, Tempest 3D Audio Tech τεχνολογία για να έχει πιο immersive εμπειρία για τους παίχτες. Ότι λέει θα έχει μια αίσθηση, κάτι δηλαδή θα σου μεταφέρει κάποια αίσθηση στο χειριστήριο όταν το πιάνεις, όχι δηλαδή μόνο σαν δόνηση, αλλά κάτι παραπάνω. Η εμφάνιση είναι λίγο διαφορετική σχέση με τα προηγούμενα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που σας βάζω τώρα εδώ. Πλέον δείχνει να είναι μισό λευκό, μισό μαύρο. Από ό,τι λέει, το L2 και το R2 θα είναι adaptive triggers, οπότε θα έχουν και αυτά κάποια δόνηση. Τώρα ακριβώς δεν ξεκαθαρίζει πώς θα είναι. Οπότε σίγουρα θα έχουν κάποια αίσθηση παραπάνω σχέση με τα προηγούμενα που δεν είχαν κάποια αίσθηση. Ήταν απλά κουμπιά, απλά είχαν μια διαδρομή. Από ό,τι λέει, επειδή αλλάξαν αρκετά πράγματα, θέλανε να κρατήσουν ουσιαστικά το βάρος και το μέγεθος να μην ξεπεράσει πολύ το προηγούμενο χειριστήριο. Πάλι καλά, δηλαδή θα είναι πολύ βαρύ. Από ό,τι φαίνεται ότι έχει αρκετές διαφορές, ειδικά όταν το βλέπεις από μπροστά. Φαίνεται λίγο να πηγαίνει στις γραμμές του Xbox. Όσον αφορά κυρίως την πάνω πλευρά και γενικά ότι φαίνεται να φεύγει λίγο από το μοτίβο που είχε στο PlayStation το 2, που ήταν το κλασικό έτσι, αλλά αρχίζει και ανοίγει λίγο το χειριστήριο. Από ό,τι είδα δεν μας έχουν δείξει καθόλου την πίσω πλευρά. Τώρα δεν νομίζω να έχει κάτι διαφορετικό βέβαια στην πίσω πλευρά. Τα triggers φαίνονται να έχουν λίγο διαφορά στη σχεδίαση από μπροστά. Η φωτεινή μπάρα που είχαν τα χειριστήρια στην αρχή. Τώρα σε αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα έχει γύρω-γύρω μπάρα, η οποία λογικά θα αλλάζει και αυτή χρώματα όπως και στο προηγούμενο το χειριστήριο του 4. Και απλά λέει στη θέση που έχει το Share, το πλήκτρο, έχει πάρει θα υπάρχει πλέον πλήκτρο που λέγεται Create, το οποίο λέει δεν έδωσε κάποια στοιχεία ακόμα η Sony για το τι θα είναι αυτό και θα δώσει μέσα στις επόμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω πώς. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντως όπως φαίνεται. Το περίμενα βασικά ότι ήταν όλο μαύρο, γιατί συνήθως η Sony τα όλη τη χειριστήριο έχει βγάλει μέχρι τώρα, είναι μονόχρωμα όλα. Δεν έχει μέχρι τώρα βγάλει κανένα που να έχει διχρωμίες ή κάτι παράξενο. Συνήθως ήταν πολύ κλασικά τα χειριστήριά της, με μικρές διαφορές για την εργονομία κτλ. Ανάλογα με το τι βγαίνανε για να βοηθήσει ουσιαστικά στο χειρισμό των παιχνιδιών και να δώσει καλύτερη αίσθηση, όπως είχε φέρει το touchpad κτλ. Λέει ότι θα υπάρχει και μικρόφωνο. Οπότε θα έχει και μικρόφωνο ενσωματωμένο και δεν θα χρειάζεται δηλαδή να βάλεις ακουστικά για να μιλάς, οπότε θα ακούγεται απευθείας από το χειριστήριο. Τώρα το πόσο καλό θα είναι ο ήχος τα λοιπά θα τα μάθουμε λογικά πιο μετά, θα βγει και κάποιο βίντεο σίγουρα, γιατί ακόμα δεν έχει βγει κάτι, έχουν βγει μόνο τρεις φωτογραφίες αν δεν κάνω λάθος. Οι τρεις ή τέσσερις είναι που έχουν βγάλει σαν φωτογραφίες. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται το νέο χειριστήριο. Είναι διαφορετικό σίγουρα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει εσάς, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλο το βίντεο των The Upgrades. Γεια σας και καλή συνέχεια στη μέρα σας.